Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο στη Skylines. Είμαστε στην περιοχή της Αθήνας και έχω κάποια πλάνα για αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, αποφάσισα πως βγάζω πάρα πολλά λεφτά, 18 χιλιάρικα την εβδομάδα, όπως λέει το παιχνίδι, και θα μπορούσαμε για να φέρουμε περισσότερο κόσμο στην πόλη μας. Να μου πείτε γιατί να θέλουμε περισσότερο κόσμο. Πρώτον, για να ξεκλειδώσουμε πράγματα που ξεκλειδώνουμε όποτε έρχεται παραπάνω κόσμος, και δεύτερον, για να δουλέψει στα μέρη που λέει need more workers. Αν και τώρα δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί έχω διώξει πολλά εργοστάσια από εδώ πέρα και βρήκαν δουλειά αλλού ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά, όλο αυτό το σημείο το έχω βάλει να γίνουν σπίτια που δεν γίνονται γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Πάμε στους μισθούς εδώ πέρα, στους φόρους, και το 11% ας πούμε βγάζουμε από τα πράσινα μικρά σπίτια, όχι πολυκατοικία, βγάζουμε 87 χιλιάρικα. Άμα ρίξουμε αυτό στο 10% ή ακόμη και 9%, θα αλλάξει όλο αυτό. Επίσης θα αλλάξει και εδώ πέρα, άμα ζητήσω φόρο 9%, θα είναι λίγο πιο χαρούμενοι. Βασικά 8 εδώ πέρα, 9 εδώ πέρα. Άκυρο, 7. Για να δοκιμάσουμε τώρα εάν ο κόσμος θα χαρεί από αυτή την αλλαγή. Εδώ έγινε, βλέπετε, έχουμε μείωση και άλλη μείωση. Αλλάζει σιγά σιγά όλο αυτό, για να δω. Χάσαμε πολύ. 11% πάει παραπάνω, 14. 20, ωραία. Το χάσαμε πολύ το παιχνίδι μας. Πάμε στο 9%. Θα είναι καλύτερα τώρα. Πάντως ανέβηκε εδώ όντως το πράσινο. 28. Πέφτει πάρα πολύ. Άρα σωστά φάνηκε το πράγμα ότι έβγαζα πολλά λεφτά, γιατί είχα μεγάλη φορολογία τελικά. Και ίσως γι' αυτό να μην έχουμε πολύ κόσμο στην πόλη όπως θα ήθελα. Αυτά είναι καινούργια σπίτια ή όχι? Δεν ξέρω. Είμαστε μείον 12%. Ωραία, βγάζουμε κάμποσα. Ας φορολογήσουμε 10% αυτούς, 9% αυτούς. Ωραία, 10% νομίζω είναι καλά. 10%. Τα μαγαζιά δεν ξέρω μήπως θέλουν παραπάνω. Μας θα πάμε 11 και 10. Λογικά ναι. Κάτι θα γίνει. Μείωσε εδώ πέρα. Τα μαγαζιά δεν παραπονιούνται γενικότερα. Για να δω τι λέει. Δεν υπάρχουν workers πολύ καλοί, εργάτες. Και εδώ έχουμε άρρωστο κόσμο κλασικά, γιατί εδώ έχουμε τα σπίτια ανάμεσα στα εργοστάσια, που και εδώ θα έπρεπε να κάνω κάποια ανακατασκευή. Ναι, μήπως θα μπορούσα να το κάνω να κάνω ένα ξυλοκοπιούπολη και εδώ πέρα. Δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να το κάνω. Για να το... τα goods. Παράγουμε goods. Κάνουμε και εξαγωγές από αυτά τα MOV. Εισαγωγές δεν κάνουμε. Άρα ίσως ήταν καλό. Για να δω. Βέβαια εδώ δεν έχει ξυλία για να κάνουμε. Ωραία, δεν ξέρω, θα δω πως θα το κάνω. Η μείωση συνεχίζεται από την άλλη, αλλά οκ, θα δούμε λίγο, γιατί έρχονται καινούργια σπίτια και ίσως τώρα που θα έρθουν σπίτια να παίρνουμε όντως μισθούς, φόρους, όχι μισθούς, το λέω λάθος κάθε φορά. Επίσης το παιχνίδι έβγαλε και ένα expansion, το οποίο βάζει μέσα ανεμοστρόβιλους και τέτοια, αλλά δεν το έχω αγοράσει, δεν ξέρω αν θα το πάρω. Έχει βάλει πάντως ραδιόφωνο το παιχνίδι, έτσι, για μουσική, απλά για copyrights και τέτοια δεν θα τα ανοίξουμε εδώ πέρα, γιατί δεν ξέρω αν πρέπει να παίξω τη μουσική του παιχνιδιού. Λοιπόν,
Η Λάρισα συνεχίζει κανονικότατα. Και εδώ έχουμε άρρωστους ανθρώπους. Πρέπει κάτι να κάνω με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μήπως θα μπορούσαμε να το κάνουμε... κατοίκους. Ή έστω... μαγαζιά. Για να δούμε. Τα βγάζω από εδώ να φύγουνε, γιατί... μας έχουν μολύνει όλους τους κατοίκους. Και βάζω μαγαζιά. Το ίδιο θα κάνω και εδώ πέρα. Εδώ. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσα εργοστάσια δίπλα στα σπίτια μας. Και μετά θα περιμένω κιόλας να φύγει και η μόλυνση. Ωραία, βάζουμε και μαγαζιά εδώ πέρα. Και ας ελπίσουμε να ανοίξουν μαγαζιά εδώ. Ω, πάλι έχουμε άνοδο. Μπήκανε σπίτια στη βρωμοπεριοχή. Ναι, έρχονται καινούργιοι κάτοικοι όλη την ώρα. Καλό αυτό και παίρνουμε πάλι άνοδο. Γενικότερα, μετά το... την ελάφρυνση φόρων που έβαλα στα σπίτια και είχαμε κάποια κάθοδο, ξαναεπανήλθε η πόλη έτσι όπως πρέπει να είναι. Επίσης, όπως μου πρότεινε και ένας φίλος μου που μιλήσαμε λίγο στο Facebook, καλό θα ήταν να βάλουμε μια είσοδο εδώ πέρα. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό? Με μια παύση όπως πάντα και... θέλω να βάλω κάπου εδώ. Λοιπόν. Καταστροφέας. Ωραία. Κι άλλο. Πρέπει να καταστρέψουμε κι άλλο τους δρόμους μας. Νομίζω έτσι θα είναι καλά. Εδώ πέρα. Ωραία. Και βάζουμε την εθνική οδό να ενωθεί πάλι. Έτσι. Εδώ. Και εδώ. Ωραία, το ενώσαμε αυτό. Και τώρα θέλω να κάνω κάτι αντίστοιχο με αυτό εδώ. Άρα φέρνω ένα μεγάλο δρόμο εδώ πέρα. Βασικά θα βάλουμε γέφυρα. Είναι λίγο υποχρεωτική η γέφυρα. Λοιπόν, αυτό θα πηγαίνει έτσι. Ίσως και να το βάλουμε, δεν γίνεται. Το βάλουμε εδώ, δεν γίνεται, ούτε εδώ. Τι έχει γίνει εδώ, είναι χάλια. Δεν μου αφήνει να χτίσω τίποτα γιατί είναι πολύ περίεργο το έδαφος. Και νομίζω τώρα ήρθε στα ίσια του. Ναι. Ορίστε, μπορούμε να ενώσουμε αυτό το σημείο. Και εφόσον φάγαμε όλο το χρόνο μας με αυτό, μπορούμε να φέρουμε το αντίστοιχο, όχι μονόδρομο, ή μονόδρομο, τι έχω βάλει εδώ. Εδώ πέρα έχουμε βάλει διπλό δρόμο. Οκ, διπλός θα μπει και εδώ πέρα λοιπόν. Ωραία. Είναι και η γέφυρα, τρομάρα του. Οκ, φτιάξαμε και ένα δεύτερο δρόμο εδώ πέρα, ώστε να μην χρειάζεται να έρχονται όλοι από εδώ και να έρχονται εδώ στα εργοστάσια. Θα πάνε και έτσι. Ωραία. Νομίζω... δεν υπάρχει θέμα σε αυτό που κάναμε. Όχι, δεν νομίζω ούτε εγώ.
Okay, λοιπόν, το βάζουμε να λειτουργήσει, να δούμε αν θα έρχεται κάποιος από εδώ πέρα. Βέβαια από την Αθήνα πώς θα έρχονται, έτσι από εδώ. Ναι, και θα έρχονται σε αυτή την έξοδο. Λοιπόν, χρησιμοποιούν ήδη το δρόμο αυτόν. Το χρησιμοποιούν ήδη, δεν υπάρχει πρόβλημα και χρειαζόμαστε περισσότερα εργοστάσια, λέει. Ού, και νερό. Χρειαζόμαστε νερό. Μισό λεπτό παύση γιατί βλέπω πολλά προβλήματα. Καταρχήν, να αδειάσουμε τις χωματερές. Χωματερή και ένα νεκροταφείο που έχουν γεμίσει εδώ πέρα. Χρειαζόμαστε περισσότερο νερό, το οποίο θα το πάρουμε από... Εδώ μπορούμε? Όχι. Μπορεί να μπορούσαμε, αλλά δεν μ' αρέσει. Θα φτιάξω κάπου αλλού νερό. Από εδώ. Που είναι και καθαρά. Λοιπόν, τρία τέτοια. Τα ενώνουμε. Και το προχωράμε να δούμε. Availability μόνο τόσο. Τότε πρέπει να φτιάξουμε κι άλλα. Εδώ τα νερά είναι καθαρά. Ή έστω έτσι νομίζω. Πρέπει να το τεστάρω λίγο. Ωραία, το availability. Έχουμε πάρα πολύ νερό σε σχέση με το πόσο χρειαζόμαστε. Αλλά είναι καθαρό. Είναι η απορία μου. Είναι πεντακάθαρο, μια χαρά. Δεν δημιουργούν μόλυνση τα χωράφια από ό,τι βλέπω. Περίεργο. Έχουμε άρρωστους κατοίκους εδώ πέρα, λόγω της χωματερής. Συγγνώμη. Επίσης, τι θα ήθελα να κάνουμε. Εδώ υπάρχει λεωφοριόδρομος, ποδηλατόδρομος και των πεζών. Ωραία, θα βάλουμε ποδηλατόδρομο, μπορούμε να βάλουμε όπου να είναι. Πώς φτιάχνουμε ένα ποδηλατόδρομο, ας πούμε. Είναι αυτό εδώ? Ναι ρε φίλε, ωραίο είναι. Ωραίο, θα φτιάξουμε ποδηλατόδρομους, εννοείται. Πού να τους βάλουμε όμως? Λοιπόν, ποδηλατόδρομος θα έρχεται από εδώ. Έτσι. Έτσι. Απέναντι. Και θα ενώνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό εδώ, επίσης πρέπει να ενώσουμε το πρόβλημα που έχουμε εδώ πέρα. Ωραία. Θα περνάνε ποδηλάτες κάτω από το ποδηλατόδρομο. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιεί κανένας. Το χρησιμοποιούνε. Όπα, όπα, παύση. Είναι ο άλλος εδώ με το σκυλί του. Και πηγαίνει με το ποδήλατο. Ωραία, ποδηλάτες. Οκ, αυτός που πηγαίνει... Σχολείο του. Και αυτός... Να, πάνε στο σχολείο έτσι, ε. Ωραία, θα χρησιμοποιούν το ποδήλατα. Μήπως και... ο κόσμος... Δεν παίρνει τα μάξια του. Να, και κάτι καινούριο. Να, γιατί κι άλλος εδώ πέρα. Έχουμε και πολλούς ποδηλάτες εδώ πέρα. Πρέπει να κάνουμε και στην Αθήνα το ίδιο. Βέβαια, να κάνουμε κάτι, γιατί βλέπω έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση για εργοστάσια. Εδώ πέρα νομίζω τουλάχιστον χρειαζόμαστε εργοστάσια. Ανεργία υπάρχει. Θα τη δούμε πηγαίνοντας εδώ πέρα. 18%. Ωραία. Υπάρχει ανεργία. Επίσης θέλουμε εργοστάσια. Πού τα θέλουμε, εδώ πέρα? Εδώ πέρα έχουμε πολλά. Εδώ καθόλου, εδώ θέλω τα εργοστάσια. Πάντως δεν ξέρω που όντως θέλουν οι άλλοι, αλλά εγώ τα θέλω εδώ. Και εφόσον τα θέλω εδώ, πρέπει να φτιάξω δρόμους. Να πηγαίνουμε... Δεν μ' αφήνει βέβαια. Ω, αυτό μ' άρεσε. Αυτό μ' αρέσει. Θα το κάνω έτσι. Κοιτάξτε να δείτε.
Ωραία. Τέλεια. Θα είναι ένας δρόμος που δεν θα έχει είσοδο εδώ πέρα, δεν θα πηγαίνει από εδώ τίποτα. Απλά θα περνάνε απέναντι, όποιος θέλει. Οκ, και αυτός ο δρόμος θα έχει μικρότερους δρόμους εδώ πέρα, οι οποίοι θα είναι χωράφια. Θα είναι χωράφια, τα οποία... χωράφια λέω, εργοστάσια. Ρε, διορθώστε με, λέω βλακίες και κανείς δεν μου λέει τίποτα. Και κάθεστε και με ακούτε και γελάτε. Χω, 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 κοιτάξτε τι λάθος έκανε. Χω, χω. Λοιπόν, νομίζω πως εδώ είναι καλά για εργοστάσια. Για να το τεστάρω κιόλας. Ωραία, έχει ορ. Και τα πρώτα εργοστάσια θα μπουν εδώ πέρα. Αυτό θα είναι σημείο για καινούργια εργοστάσια. Για να δούμε. Θα πετύχει. Νερό, τσο έχω βάλει εδώ πέρα. Λίγο στο γρήγορο και λίγο στο νερό. Έχει νερό, αλλά όχι μέχρι κάτω. Άρα. Θα ενώσω λίγο γρήγορα το νερό εδώ πέρα και κάπως θα βγει. Χρησιμοποιούν τη γέφυρα, πολύ καλό αυτό. Έρχονται γρήγορα εκεί που θέλουν. Και επίσης πρέπει να κάνω μια ένωση εδώ πέρα. Μπορώ να τον βάσω εδώ πάνω κατευθείαν, να ενώσει κάπως. Ωρε φίλε, αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ που μπορώ να το κάνω. Έχει γέφυρα εδώ πέρα. Για να το δούμε. Μια χαρά, περνάνε και τα τρένα. Οκ, η βρώμη περιοχή μεγαλώνει. Όπως επίσης χρειαζόμαστε να τη μεγαλώσουμε και εδώ πέρα. Πλέον είναι μεγαλύτερη. Πιάνε όλο αυτό το χώρο. Είναι βρωμοπεριοχής. Α, αυτά ήταν εργοστάσια λάθος, επειδή ήταν εκτός βρωμοπεριοχής. Τώρα θα γίνουν εργοστάσια για ορ. Και από ό,τι βλέπω έχει μειωθεί η ζήτηση. Γιατί, βγήκανε εργοστάσια εδώ πέρα. Μια χαρά τότε. Έχουμε εργοστάσια για ορ εδώ πέρα. Για ορυκτά δηλαδή, με λίγα λόγια. Και εδώ έχουμε ακόμα άρρωστα άτομα. Νοσοκομείο υπάρχει. Επίσης, εργοστάσια είναι αυτά εδώ, Γιατί όλοι αυτοί γίνανε δυσαρεστημένοι. Κάτι δεν πάει καλά, Και εδώ βλέπω σβησμένα πράγματα, τα οποία δεν τα έχω σβήσει εγώ. Τι έκανα και... Α, μήπως έπαιξε η ομάδα, όχι, Α, ναι, έπαιξε η ομάδα και χάσαμε. Δεν είναι φταίει αυτό. Είχαμε μια ήττα. Και εντάξει, και τι έγινε, ρε παιδιά. Οι ομάδες χάνουν, γι' αυτό είναι. Κερδίζουμε και χάνουμε. Συνηθίστε το. Συνηθίστε το, γιατί έτσι είναι το άθλημα. Πού χρειάζεται μαγαζιά. Πολλά μαγαζιά ζητάει. Εδώ έχουμε τόσα, εδώ έχουμε τόσα. Και εδώ τόσα. Οκ, βάζουμε λίγα μαγαζιά και εδώ πέρα. Αυτά εδώ είναι μαγαζιά. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Άμα γίνει, πάει να πει ότι υπάρχει ζήτηση. Κάποια μαγαζιά θα μπουν εδώ πέρα. Και επίσης μαγαζιά μπορούμε να κάνουμε και εδώ πέρα. Ωραία. Να τελειώσω, πριν τελειώσω το επεισόδιο, να βάλουμε γρήγορα ποδηλατόδρομο, ο οποίος θα πηγαίνει από εδώ πέρα
που είναι. Βάλε μου να... Ωραία, εδώ πέρα. Πάμε για γλυφάδα λοιπόν. Με ποδήλατο. Ωραία, μια χαρά. Και οι γλυφαδιώτες πλέον θα μπορούν να πηγαίνουν με ποδήλατο στη γλυφάδα. Και στην Αθήνα. Θα γίνεται αυτή η εναλλαγή. Ορίστε και ο πρώτος. Μπαίνει. Πού πάει αυτός, μπορούμε να τον διαλέξουμε κάπως. Αν πατήσουμε παύση. Πού πας φίλε μου, με το ποδήλατο. Σχολείο. Πάνε με ποδήλατο στο σχολείο. Δεν ξέρω, πάντως έχουμε και ποδηλατόδρομους και μπορούμε επίσης να κάνουμε και των πεζών. Και πεζοί θα πηγαίνουν από το ένα μέρος στο άλλο. Βέβαια, ας πούμε ότι θα βάλουμε... εδώ, για πεζούς. Ωραία, εδώ θα υπάρχει... θα περνάνε χωρίς να οδηγάνε ο κόσμος, να πάει από κάπου. Θα έρχεται με τα πόδια. Θα μπορεί να κυκλοφορεί εδώ πέρα, να πηγαίνει στη δουλειά του. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιεί κανένας, αλλά... εμένα μου αρέσει το σχεδιάγραμμα αυτό, που είναι... δεν παίρνουν αμάξια από εδώ πάνω, είναι μόνο για βόλτα με την κοπέλα σου ή με τους φίλους σου. Θα κάνουμε και γκράφιτι εδώ από κάτω. Okay. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα και εμείς θα έχουμε ραντεβού για το επόμενο επεισόδιο, παιδιά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε, αφήστε κάποιο like και τα λέμε. Bye bye!